να εκφραστεί προς τα κάτω και μια αντιπαράταξη, τότε λένε όχι, πρέπει να εκλεγεί από την πλειοψηφούσα παράταξη. Δηλαδή εδώ είναι τραγέραφος. Εδώ είναι ψυχοπαθολογικές προσωπικότητες. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Διαμαρτύρονται γιατί ο παππούς δεν βγάζει πρόσωπο. Είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Και δεν έχουν κάτσει να διαβάσουν ότι δικαιούται η τρίτη παράταξη να έχει εκπρόσωπο στην πέρα. Και είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση του Δήμου. Όπως έκανε και την περασμένη τετραετία. Την περασμένη τετραετία δεν ξέρω είναι εδώ ο κ. Τσουμπρής. Στείλαμε και τον κ. Λουμιώτη και τον κ. Τσουμπρή. Υποχώρησε από την πλευρά του Δημάρχου. Την προπερασμένη τετραετία πήγα ακόμα ένα άλλο Δημάρχο κ. Ζαφύρη και πήγε η κυρία Καροπούλου με κάποιον άλλο. Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν έχω εκλεγεί για να διοικώ και να συνδικήσω με τον κύριο Παππού. Είμαι ξεκάθαρος. Έχει παράταξή μου συγκεκριμένες θέσεις. Και αυτό το λέω και για κάποιους από την πλειοψηφία. Αυτό που συζητάμε δεν έχει σχέση με την τοπική διοίκηση. Είμαστε αλλού. Έχει άλλη άποψη όπου μπορούμε να συνδικούμε, συνδικούμε. Όμως προς τα έξω πρέπει όσο το δυνατόν και το είπα στην πρώτη τοποθέτησή μου να εκφραστούν ακόμα και όλες τις παράταξεις. Αν ήταν δυνατόν να είχε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, να πηγαίναμε τρεις ενιαία, ότι εμείς έχουμε μια άποψη, αφού λέμε πραγματικά ότι όλοι δεν θέλουμε τα σκουπίδια, και οι άλλοι, και όποιος είχε εκλεγεί, ότι όλες οι παράταξεις έχουν ένα κοινό τόπο. Ποιος, ότι τέλος με τα σκουπίδια, έτσι κι αλλιώς έχω υπογράψει. 2-4-2-24. Ότι δημιουργούμε ένα έστωμα. Αυτό γράφει αυτή η σημαντική συμφωνία που έχει γίνει για τον νέο ψηφοδέλτιο. Λέει να ολοκληρωθείτε επιτέλους το πάτο πόλης. Λέει να δημιουργηθούν άλλα έσοδα από ΑΠΕ. Και τέλος πάντων, αυτός ο Δήμος πρέπει προς τα έξω να είναι ενιαίος. Διότι ο Διέτη και βασίλευε αφορά κάποιους άλλους που τον έχουν στοχοποιήσει χωροταξικά και ταξικά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ούτε και έχω το δικαίωμα, ούτε και το χρειάζεται, διότι έχει απόλυτη πλειοψηφία. Είχε προβλεφθεί αυτός ο νόμος για να δημιουργήσουν πλειοψηφίες εκεί που δεν υπάρχουν. Δεν έχει μας έχει ανάγκη εμάς η διοίκηση του κ. Παππού, ούτε και εμείς πρέπει να συνδικήσουμε. Δεν μας αφορά, επέλεξε ο λαός, το είπαμε, έτσι κι αλλιώς έχουμε τοποθετηθεί σε παράταξη. Μίλησε ο λαός ξεκάθαρα, πήρε 57%. Δεν μας αφορά, όμως προς τα έξω πρέπει στο θέμα που μας αφορά των απορριμμάτων και των άλλων και των άλλων πηγής εσόδων να είμαστε όλοι μία κροφιά. Και το έχουμε αποδείξει εδώ. 19/12/2012. Πήραμε ομόφωνη απόφαση. Ιστορικά για πρώτη φορά ψήφισε το ΚΚΕ, η εκπρόσωπη του ΚΚΕ εδώ πέρα. Και τότε τι κάναμε, αποτρέψαμε τα εργοστάσια. Πήγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τα αποτρέψαμε τα εργοστάσια. Αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα, εάν υπάρχουν προσωπικά στην πολιτική, πρέπει πάντα να τα βάλει στην άκρη. Αυτό που μας ενδιαφέρει το κοινό συμφέρον, όχι τίποτα άλλο. Το συμφέρον δηλαδή της περιοχής. Και η περιοχή έχει ένα μόνο συμφέρον. Να πει επιτέλους τέλος στη διαχείριση απορριμμάτων. Αυτό είναι. Αυτή είναι κατά κύριο λόγο η συνεργασία που γίνεται με τον κύριο Παππού. Και τίποτα άλλο.